Κυρίες και κύριοι, την ίδια συζήτηση με το ίδιο ακριβώς θέμα, τη διαχείριση της πανδημίας, κάναμε και πριν από 2 μήνες. Τι το καινούριο επικαλέστηκε η κυβέρνηση για να στηρίξει τις πολιτικές επιλογές της, οι οποίες συνεχίζουν να έχουν τραγικές συνέπειες για το λαό μας. Ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού συνολικά απέχει πολύ ακόμα από το να είναι μαζικός και δεν μπορεί να κουκουλώσει τις παλινοδίες και τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησής σας. 2 μήνες μετά, η εξάπλωση της πανδημίας συνεχίζεται, ενώ ήδη έχετε αρχίσει να μιλάτε για τρίτο κύμα, χωρίς καλά-καλά να έχει περάσει το δεύτερο. Η Ελλάδα τα έχει καταφέρει καλύτερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι το μόνιμο κυβερνητικό επιχείρημα στην κριτική που σας κάνουμε για την άρνησή σας να προχωρήσετε στη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, σε μαζικά τεστ του πληθυσμού, στη λήψη αναγκαίων μέτρων προστασίας, στους χώρους δουλειάς, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και τις σχολές. Αυτά μπορεί να τα λέτε βέβαια σε άλλους εδώ μέσα που ούτε στα λόγια αμφισβητούν αυτό το σύστημα που πάνω από τα κέρδη βάζει πάλι τα κέρδη, που εξοραίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αντιλαϊκές δεσμεύσεις της. Μην τα λέτε λοιπόν αυτά σε μας, γιατί οι θέσεις και οι προτάσεις του ΚΚΕ δεν στριμώχνονται σε αυτά τα στενά όρια, σε αυτές τις λεγόμενες αντοχές της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας. Έρχονται σε σύγκρουση με την ανάπτυξη των κερδών των λίγων, έχουν στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των πολλών. Γι' αυτό και δεν ψάχνουμε να βρούμε σε ποιο σημείο του καπιταλιστικού κόσμου υπάρχουν οι λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Πού δεν έχει φρακάρει το δημόσιο σύστημα υγείας. Πού οι γιατροί δεν εξαναγκάζονται να κάνουν επιλογές ασθενών για τη ΣΜΕΘ. Γιατί παντού, από τη Βρετανία, με ένα σύστημα υγείας που θεωρούνταν πρότυπο και επιδεικνύονταν μάλιστα με καμάρι από το Βρετανικό κράτος, μέχρι τη Σουηδία, του πολυδιαφημιζόμενου σκανδιναβικού μοντέλου, η κατάσταση είναι τραγική. Παντού, από τη Γερμανία μέχρι την Ισπανία και την Πορτογαλία, της δίθεν προοδευτικής διακυβέρνησης που τελευταία ξανασερβίρεται και στην Ελλάδα σαν ξυνισμένο φαγητό. Σε όλες τις χώρες, οι λαοί βιώνουν τα αποτελέσματα της πολιτικής της εμπορευματοποίησης, της ιδιωτικοποίησης του τομέα της υγείας, την οποία στη χώρα μας όλοι σας εδώ μέσα, χωρίς εξαιρέσεις, ακολουθήσατε. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διαχειρίζονται την πανδημία με πηξίδα όχι τις ανάγκες των λαών τους, που δοκιμάζονται σκληρά, αλλά κυρίως τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων τους. Το ίδιο ισχύει και με τη δική σας κυβέρνηση, σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς. Κριτήριό σας στη διαχείριση της πανδημίας δεν είναι οι πραγματικές ανάγκες του λαού. Γι' αυτό δεν προχωρήσατε σε μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, σε νέες, πολλές νέες ΜΕΘ, σε πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, που οι ίδιοι οι υγειονομικοί σας λένε από την αρχή αυτής της περιπέτειας. Αντίθετα, παρουσιάζεται μια εικονική πραγματικότητα, η οποία όμως δεν μπορεί να κρύψει ούτε τις ελλείψεις, ούτε το γεγονός ότι το δημόσιο σύστημα υγείας έχει μετατραπεί σε σύστημα μιας νόσου, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις συνολικές ανάγκες στην υγεία του λαού. Και όταν δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε βέβαια τα αδικαιολόγητα, όταν στριμώχνεστε, ρίχνετε αλλού την ευθύνη. Αυτό ακριβώς κάνατε για να δικαιολογήσετε, για παράδειγμα, τον αριθμό των ασθενών με κορονοϊό που καταλήγουν εκτός ΜΕΘ. Στοχοποιήσατε τους γιατρούς που μήνες τώρα δίνουν τη μάχη σε δύσκολες συνθήκες, τις οποίες εσείς και οι προηγούμενοι από εσάς με την εγκληματική πολιτική σας δημιουργήσατε.
Κριτήριό σας δεν είναι η προστασία των εργαζομένων, γιατί αλλιώς θα είχατε τουλάχιστον προχωρήσει σε μαζικούς ελέγχους σε χώρους δουλειάς, θα είχατε επιβάλει μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε αυτούς τους χώρους, που αποδεδειγμένα έχουν πλέον μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης. Για να μην πούμε για τα μαζικά τεστ στον πληθυσμό που δεν κάνετε, μέτρο που από την πρώτη στιγμή έπρεπε να είχατε εφαρμόσει. Κριτήριό σας επίσης δεν είναι οι ανάγκες των μαθητών, των οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών. Ανοίξατε τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία με τους ίδιους όρους που τα κλείσατε. Εκτός να μας πείτε πως η μοναδική επιστημονική οδηγία ήταν τα ανοιχτά παράθυρα, το καταχύμωνο. Την ίδια στιγμή τα πανεπιστήμια παραμένουν πάνω από ένα χρόνο κλειστά. Τα γυμνάσια και τα λύκεια για μήνες. Η θέση των φοιτητών είναι στις σχολές, στα μαθήματά τους, των μαθητών στα σχολιά τους, με όλα τα μέτρα προστασίας. Έχει ήδη χτυπήσει το καμπανάκι για τις συνέπειες, όχι μόνο τις μορφωτικές, στα νέα παιδιά. Όλη σας η πρεμούρα ήταν να φέρετε καινούριο εξεταστικό σύστημα για τα πανεπιστήμια και να εγκαταστήσετε αστυνομικές δυνάμεις καταστολής μέσα σε αυτά, στα κλειστά πανεπιστήμια. Αλλά αυτοί είστε. Τα κριτήρια σας για τη διαχείριση της πανδημίας δεν είναι επιστημονικά. Είναι πολιτικά, οικονομικά, επιχειρηματικά. Και δεν περιμέναμε την ομολογία της κυβέρνησης διαστόματος του Υπουργού Ανάπτυξης ότι η κυβέρνηση, ως κυβέρνηση αγνοήσατε υποδείξεις λοιμοξιολόγων για επιβολή καραντίνας πριν τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, για να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα που σας είπα πριν. Και μάλιστα όταν λίγες μέρες μετά απαγορεύσατε και τις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, παρόλο που γνωρίζατε πώς θα γίνουν με όλα τα υγειονομικά μέτρα και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε βέβαια και καμιά σχετική απόφαση της Επιτροπής των Ειδικών. Κριτήριό σας δεν είναι οι πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Απόδειξη ότι μέσα στην πανδημία ετοιμάζεστε να προχωρήσετε στις ανατροπές του αιώνα σε ό,τι αφορά εργατικά, εργασιακά, συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ούτε φυσικά κριτήριό σας είναι οι ανάγκες των αυτοαπασχολουμένων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που λέτε μάλιστα ότι είστε και στο πλευρό τους. Μάλλον έχετε μπερδέψει τα δισεκατομμύρια και τα άλλα δωράκια που μοιράζετε σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους με τα μικροποσά που με το στανιό δίνεται στους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους που βρίσκονται σήμερα στα όρια της καταστροφής. Διαφημίζετε το πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής ως το βασικό όπλο για τη στήριξη των επαγγελματιών. Ξέρετε όμως ότι οι περισσότεροι δεν εντάχθηκαν στις τρεις πρώτες φάσεις του μέτρου, ενώ και τώρα, στην τέταρτη και στην πέμπτη φάση, που δεήσατε να διευρύνετε κάπως τα κριτήρια, τα ποσά που δίνονται δεν αρκούν στοιχειωδώς για να καλύψουν τις υποχρεώσεις μιας μικρής επιχείρησης, πόσο μάλλον να ζήσουν και τις οικογένειές τους. Μάλιστα, αποκλείσατε τους επαγγελματίες από το επίδομα ειδικού σκοπού που τους είχατε χορηγήσει την Άνοιξη. Μήπως δεν έχετε συνέστηση του όγκου των προβλημάτων, ειδικά εκεί που τα περιοριστικά μέτρα έχουν γενικευμένο χαρακτήρα? Γιατί λέτε να ξεσηκώθηκαν οι επαγγελματοβιοτέχνες στη Δυτική Αττική, στην Κοζάνη, αλλού? Γιατί διαμαρτύρονται οι επαγγελματίες στο εμπόριο, στην εστίαση? Πείτε καθαρά τι θα γίνει με τα χρέη τους. Στα χρέη της προηγούμενης κρίσης, αποτέλεσμα βέβαια και της δικής σας φορολογιστικής πολιτικής, νέα χρέη έχουν προστεθεί και προστίθενται συνεχώς, αφού οι αναστολές που ψηφίσατε έχουν ημερομηνία λήξης. Τι θα κάνετε? Τι λέει το κυβερνητικό σας έργο? Θα μου πείτε, ρητορικό το ερώτημα. Εν μέσω πανδημίας σπεύσατε να νομοθετήσετε νέο πτωχευτικό κώδικα, προετοιμάζοντας μαζικά κατασχέσεις και πληστηριασμούς, δεσμεύοντας ακόμα και μέρος του εισοδήματος για να μην χάσουν και κανένα ευρώ οι τράπεζες. Λέτε για δεύτερη ευκαιρία
Στην πράξη όμως τους καταδικάζεται σε αιώνια ομοιρία. Τι μένει τελικά από αυτή την πολιτική σας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Μένουν τα σκοτσέζικα ντους των συνεχόμενων περιοριστικών μέτρων, τα άνοιξε κλείσε με click away και click in shop. Οι μη μέτρα δηλαδή, στα οποία καταφεύγεται συνεχώς, δέσμοι μιας πολιτικής, αυτής δηλαδή που εφαρμόζεται για την ίδια τη διαχείριση συνολικά της πανδημίας. Η κανονικότητα που υπόσχεστε στους αυτοαπασχολούμενους, στους επαγγελματίες, είναι κενό γράμμα. Όχι μόνο γιατί η πανδημία έχει ακόμα πολύ δρόμο, αλλά και γιατί οι αβεβαιότητες και η κρίση στην οικονομία της χώρας και διεθνώς δεν θα ξεπεραστούν ανέμακτα. Θα αποδειχθεί κακοτράχαλος ο δρόμος για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις και τα ευχολόγια σας και οι δηλώσεις συμπάθειας είναι και πάλι απατηλές. Γι' αυτό και απαιτούμε εδώ και τώρα να πάρετε ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ιδιαίτερα για εκείνες τις κατηγορίες που έχουν πραγματική ανάγκη, σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ. Να αποδοθεί εδώ και τώρα μηνιαίο επίδομα ικανό να επιβιώσουν. Να νομοθετηθεί εδώ και τώρα γενναία διαγραφή χρεών, τόκων, προσαυξήσεων, αλλά και του 30% του χρέους σε εφορία και τράπεζες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα καταθέσει αυτές τις μέρες ανάλογη, αντίστοιχη πρόταση νόμου γι' αυτό. Κριτήριό σας δεν είναι οι ανάγκες του λαού, ακόμα και στο θέμα του εμβολιασμού. Γι' αυτό και το πρόγραμμα προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, με ανεπαρκή εμβολιαστικά κέντρα και περιορισμένο αριθμό εμβολίων. Γιατί αυτό επιβάλλουν οι συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Οι αποφάσεις που παίρνονται από τις κυβερνήσεις και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνονται πάλι με κριτήρια πολιτικά και επιχειρηματικά και όχι με κριτήρια επιστημονικά για την προστασία της δημόσιας υγείας. Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα για να υπάρχει προμήθεια όλων των διαθέσιμων εμβολίων που είναι αποτελεσματικά και ασφαλή? Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεσμεύονται ότι δεν θα έχουν το δικό τους σχέδιο για προμήθεια εμβολίων? Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν φωνές ότι ισχυρά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γερμανία, έχουν ήδη προχωρήσει σε δικές τους διμερείς συμφωνίες. Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός ότι η Κομισιόν αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα τις συμβάσεις που έχει υπογράψει με τις διάφορες εταιρείες? Κάτι το οποίο, όπως ξέρετε, το ζήτησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Και ποια, παρακαλώ, ήταν η απάντηση που έλαβε από την Κομισιόν? Ότι πρέπει, λέει, να διαφυλαχθεί η εμπιστευτικότητα των διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες. Ότι η αγορά φαρμάκων και εμβολίων είναι μια ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά, απάντησαν, και ότι αυτό συνεπώς πρέπει να προστατευθούν ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες. Ακούστε δηλαδή να φρίξετε και να μάθει και ο ελληνικός λαός τι γίνεται πίσω από τις πλάτες του. Είναι ενδεικτική η προσχηματική διαδικασία παροδία στην περίπτωση της σύμβασης με μια μόνο εταιρεία που, όπως ανακοινώθηκε από την Κομισιόν, δίνεται για διάβασμα από τους ευρωβουλευτές σε ένα απομονωμένο δωμάτιο για κάποιες ώρες. Και μάλιστα ούτε καν όλη η σύμβαση, αλλά κατ' επιλογή της εταιρείας κάποια μεμονωμένα μικρά αποσπάσματά της. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Πάνω απ' όλα η προστασία του ανταγωνισμού, των απορρίτων, των συμφερόντων των εταιριών, γεγονός που υπονομεύει και την ίδια τη διαδικασία του αναγκαίου εμβολιασμού. Και γιατί την υπονομεύει? Γιατί πολύ απλά η άρνηση δημοσιοποίησης των συμβάσεων σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα δεν συμβάλλει να αντιμετωπίζεται η επιφύλαξη ή και ο φόβος που υπάρχει.
Αντίθετα, τροφοδοτεί όλες τις αντιεπιστημονικές και ανορθολογικές αντιλήψεις γύρω από τα εμβόλια. Τροφοδοτεί ακόμα και από προσανατολιστικές αντιπαραθέσεις για τα εμβόλια, για τα φάρμακα, που ανεξαρτήτως προθέσεων, ακόμα και άγνοιας, δεν είναι απαλλαγμένες όμως από την αντιπαράθεση μεταξύ διαφόρων φαρμακοβιομηχανιών και των δορυφόρων τους, ανάλογα με τα ιδιαίτερα βέβαια συμφέροντά τους. Απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, που είναι ζητήματα για τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση. Για ποιο λόγο δεν επιδιώκει να προμηθευτεί αυτοτελώς όλα τα εμβόλια που έχουν πιστοποιηθεί ως ασφαλή και αποτελεσματικά, ανεξάρτητα της χώρας παραγωγής τους, προκειμένου να επιτευχθεί ο έγκαιρος και μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού. Όπως επίσης πρέπει να πάρουν θέση και άλλες πολιτικές δυνάμεις που συμφωνούν με αυτό το πλαίσιο και χρόνια τώρα κοροϊδεύουν το λαό ότι δήθεν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα μας, ο λαός μας θα είναι τάχα απομονωμένος. Και αποδεικνύεται ότι τελικά απομονωμένοι είμαστε μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε απομονωμένοι γιατί ο ελληνικός λαός, αλλά και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης και όλου του κόσμου συνολικά, αποξενώνονται πάνω απ' όλα από τα ίδια τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας που υπάρχουν στον 21ο αιώνα. Γιατί η παραγωγή και η διανομή των εμβολίων, όπως προηγουμένως η ταχύτητα της επιστημονικής έρευνας και της έγκρισής τους, καθορίζονται με κριτήριο τα κέρδη, τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, την πατέντα, τα εμπορικά απόρριτα και τα παζάρια με τις διάφορες φαρμακοβιομηχανίες και όχι με κριτήριο την ανάγκη προστασίας της ζωής και της υγείας των λαών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπογραμμίζει ξανά την ανάγκη όλα τα εμβόλια που πιστοποιούνται ως ασφαλή, ως αποτελεσματικά, να αξιοποιηθούν για την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού. Το φάρμακο, το εμβόλιο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα, αλλά κοινωνικό αγαθό και μόνο. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, με το λαό δηλαδή να είναι πραγματικός ιδιοκτήτης όλων αυτών που παράγει, απαλλαγμένο από το αδιφάγο καπιταλιστικό κέρδος και το κυνήγι των διαφόρων επικίνδυνων ανταγωνισμών. Αυτό βέβαια καθόλου δεν σημαίνει ότι αρκούν και μόνο τα εμβόλια για να υποκαταστήσουν τα χάλια που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ακόμα και για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού όπως είναι αυτό που απαιτείται για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να διαθέτεις δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με υποδομές και όλο το απαραίτητο, το αναγκαίο προσωπικό. Δυστυχώς όμως, όλοι όσοι κυβερνήσατε αυτό εδώ τον τόπο, απαξιώσατε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί αποτελούσε, λέει, κόστος, όπως το θεωρείτε εσείς δηλαδή, και το οποίο βέβαια φορτώσατε στις πλάτες των λαϊκών οικογενειών. Κι όμως, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά και να σώσει πραγματικά ανθρώπινες ζωές, κυρίως βέβαια, αλλά όχι μόνο, την περίοδο αυτή της πανδημίας. Ωστόσο, η κυβέρνησή σας φρόντισε στον κρατικό προϋπολογισμό για την υγεία το 2021 να περικόψει από την ήδη υποχρηματοδοτούμενη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας επιπλέον 96 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2020. Και το ερώτημα είναι πώς θα ανταπεξέλθει στο τεράστιο έργο του εμβολιασμού. Με ποιο προσωπικό, με ποιες υποδομές θα πραγματοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα του μαζικού εμβολιασμού. Με την υπάρχουσα κατάσταση και τις εμβολιαστικές ασκήσεις που έχουν αποσταλεί στα κέντρα υγείας έχουν ήδη προκύψει μια σειρά από ζητήματα τα οποία καταγγέλουν οι ίδιοι οι υγειονομικοί και οι φορείς τους,
όπως ένας μόνο γιατρός να είναι υπεύθυνος για πάρα πολλούς ταυτόχρονα εμβολιασμούς, όπως ακατάλληλοι χώροι εμβολιασμών, όπως ακατάλληλοι χώροι αναμονής όσων εμβολιάζονται κλπ. Μέχρι στιγμής τα εμβολιαστικά κέντρα στελεχώνονται με μπαλώματα, δηλαδή με ανακύκλωση του ιατρικού και υγειονομικού νοσηλευτικού προσωπικού και μετακινήσεις από τα αποδεκατισμένα κέντρα υγείας και τα διάφορα νοσοκομεία. Και μιλάμε για ένα πρόγραμμα εμβολιασμού το οποίο θα πρέπει να επαναλαμβάνεται και όχι μόνο για τη δεύτερη δόση, αλλά και για το επόμενο χρονικό διάστημα και για τα επόμενα χρόνια. Η έλλειψη όμως της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έγινε ακόμα πιο ορατή αυτούς τους μήνες της πανδημίας, όπου το σύστημα υγείας έχει μετατραπεί σε σύστημα μιας νόσου. Έτσι, πάρα πολλοί ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη, παχυσαρκία, νοσήματα του αναπνευστικού, καρκίνο και ούτω καθεξής, οι οποίοι είναι πολύ υψηλού κινδύνου και έχουν χειρότερη πρόγνωση, έχουν καθυστερήσει ή ακόμη και έχουν διακόψει την παρακολούθησή τους στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να απορριθμίζονται και τελικά να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αν προσβληθούν από κορονοϊό, με συνέπεια να χρειάζονται νοσηλεία, διασωλήνωση κλπ. Ένα καλά οργανωμένο και στελεχωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα μπορούσε και θα έπρεπε να καλύπτει αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι παραμένουν αβοήθητοι, εκτός βέβαια αν έχουν χρήματα και πολλά χρήματα για να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Δυστυχώς, τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά, ήδη από το πρώτο κύμα πανδημίας. Για να μην μιλήσουμε για τις υπηρεσίες που θα μπορούσε να προσφέρει ένα καλά οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην ίδια την αντιμετώπιση της πανδημίας, ώστε να μην στενάζουν τα ήδη επιβαρημένα νοσοκομεία μας. Στη δική μας πρόταση, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κατέχει ξεχωριστή θέση, γιατί ιεραρχούμε τις ανάγκες του λαού μας και στον τομέα της υγείας. Κυρίες και κύριοι, κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, αυτός ο ιός θα γιατρευτεί. Αυτό που δεν γιατρεύεται είναι αυτό το σάπιο σύστημα το οποίο εσείς υπηρετείτε. Γι' αυτό χρειάζεται, λέμε εμείς, αγώνας διαρκείας για την προστασία της υγείας. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία.